Έκανε τρει μήνε δηλαδή να ετοιμαστεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα, για πείτε μα τα, τα κυριότερα σημεία, τι πρέπει να κάνουν ε, οι πολίτε. Ήδη ε, χτε ξεκίνησαν την ετοιμασία τη αίτηση του περίπου 2.500 άτομα. Ε, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα κτλ. Το αναφέρω αυτό γιατί. Τεχνικό εννοείται πρόβλημα. Ναι, ξέρετε πάντα, όταν ανοίγει μια πλατφόρμα. <χω> μπορεί να πέσει, όλοι ποντάρουν εναντίον, θα, θα... θα πέσει, θα yeah. κάνει κτλ. Ε, και η έτσι ολοκληρώνεται μετά από μια εβδομάδα περίπου για να έρθουν όλα τα στοιχεία αυτόματα στο πολίτη να μην χρειάζεται να μαζεύει χαρτιά. Χρειάζεται όμω να μαζέψει ένα δικαιολογητικό που δεν μπορούμε να το αυτοματοποιήσουμε γιατί τα αποθηκοφυλακεία το έχουν χειρόγραφο. Και είναι το πιστοποιητικό βαρών. Οπότε να πούμε σε όλο τον κόσμο, όποιο θέλει να κάνει την αίτηση, να πάει άμεσα σε ένα και να εκδώσει το πιστοποιητικό βαρών. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρει στην πλατφόρμα. Αυτό το βρίσκουμε εύκολα. Πα στο πιστοποιητικό φυλακείο, περιμένει στην ουρά και το εκδίδει. Χρειάζεται βέβαια και η συμβολή ενό δικηγόρου, δεν είναι δηλαδή τόσο ε. πριν μπορεί να το κάνει κάποιο πολίτη. Κύριε Μωσή, πόσοι πιστεύετε ότι θα μπουν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, ε. Έχω ε. ακούσει πάρα πολλά νούμερα. Ε. Άλλα λέει αντιπολίτευση, άλλα λέει κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι είναι πράγματι ένα χρήσιμο εργαλείο ή θα έχουμε το, την πορεία του εξοδικαστικού που λυπάμαι να πω η πρώτη του φάση δεν ήταν ε, ε, ιδιαίτερα αποτελεσματική. Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις ε, λένε ότι είναι περίπου από 130-180.000 ε, σπίτια. Ε, ε, και όσοι είναι. φυσικά διαμένουν ε, σε σοβαρό. αυτά. Ε, 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 επειδή δεν έχουμε, δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε υποδομέ για να έχουμε επακριβή στοιχεία. Οπότε γίνονται εκτιμήσεις και γι' αυτό... Τα κόκκινα δάνεια πόσο είναι? <coughs> πόσα είναι. Ε, στο 100%. σύνολο τους όλα τα στεγαστικά κόκκινα δάνεια είναι περίπου 400.000. Ωστόσο, περίπου ναι. τα μισά από αυτά έχουν ήδη ενταχθεί στο πλήσιο του νόμου Κατσέλη, του νόμου 3869. Ναι. Οπότε, λοιπόν, θα έλεγα σχεδόν τα άλλα μισά ή λίγο λιγότερα θα ενταχθούν σε αυτό Άρα, το νέο πλήσιο. Άρα, είναι στο νόμο Κατσέλη, δεν χρειάζεται να κάνει αίτηση για να μπει σε αυτή την πλατφόρμα. Όχι, δεν χρειάζεται, εκτός yeah. αν του έχει έρθει μία δικάσιμος που είναι σε 10 χρόνια, για παράδειγμα, στα δικαστήρια του Πειραιά... Το ξέρουμε όλοι. Σήμερα, αν πα, σου δίνει δικά σου με 2032, διότι δυστυχώ δεν υπήρχε αυτοματοποίηση κτλ. Οπότε λοιπόν, αν κάποιο θέλει να ξεμπερδεύει, μπορεί να κάνει έτσι την πλατφόρμα και όπω λέει ο νόμο, μέσα σε ένα μήνα σου παρέχεται η λύση. Και εγώ με το που θα κάνω την αίτηση, α πούμε, έχω κάνει την αίτηση χθε. Αμέσω μου απαντάει το σύστημα ότι γίνομαι δεκτό ε, σω... ή είμαι α... Σου απαντάει μέσα σε 7 μέρε αν είσαι επιλέξιμο ή όχι. Και εφόσον είσαι επιλέξιμο, εντό ενό μηνό, η τράπεζα σου δίνει πίσω ότι η λύση ρύθμιση προβλέπει ο νόμο. Δηλαδή 25 χρόνια εξόφληση, 2% επιτόκιο και διαγραφή του υπολείπου δανείου που ξεπερνάει την εμπορική αξία του σπιτιού. Άρα, εγώ ξέρω άμεσα αν είμαι μέσα ή δεν είμαι μέσα. Σε ναι. αυτό. αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίση γνωρίζεις από την πρώτη στιγμή και πόση επιδότηση θα πάρει από το κράτο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διότι η πολιτεία επιδοτεί ω 50% τη ποινιαία δόση. Ξέρει δηλαδή τι ποσό θα πληρώνει. Ανάλογα με το εισόδημά σου πάντα. Βέβαια, με το οικογενειακό εισόδημα. Οικογενειακό... Δεν θα ισχύει για όλου. Δηλαδή, οικογενειακό... δηλαδή, αν μπει δηλαδή. κάποιο, δεν, δεν θα έχει τα ίδια ωφέλη. Αν μπω εγώ και ο Ιορδάνη, πούμε, μέσα, άλλα εισοδήματα έχει ο Ιορδάνη, άλλα εγώ. Εγώ θα κάνω χρήση μέρου των ωφελημάτων, αλλά μπορεί να κάνει ο Ιορδάνη άλλο εισόδημα. Αν τα εισοδήματα ξεπερνούν τι 36.000 ευρώ, δεν υπάρχει επιδότηση. Και, και αυτή κλιμακώνεται προ τα κάτω όσο μειώνεται το Φέρα. οικογενειακό εισόδημα. Αλλά μέχρι 36.000 κάτι παίρνει ναι. ε, σαν επιδότηση. Και πώ βγαίνω, δηλαδή, αν εγώ δεν πάει καλά η δουλειά μου ε, και χάσω μία δόση, δύο, με πετάει έξω το σύστημα μόνο του χωρί προειδοποίηση ή υπάρχει μια ανοχή για κάποιον. Αν χάσει τρει συνεχόμενε δόσει, τότε σε ειδοποιεί και εντό 20 ημερών πρέπει να ανταποκριθεί και να πληρώσει τουλάχιστον μία δόση. Αλλιώ αν δεν το πράξει αυτό. Ελαστικό, ελαστικό, στις... ελαστικό είναι. ελαστικό, ελαστικό είναι, αυτό. Δεν είναι ναι. ναι, δεν υπάρχει έτσι αυτό το ξαφνικό. Και πρέπει να είναι τι συνεχόμενε. Δηλαδή, αν χάσω μία δόση τώρα και μία δόση του χρόνου, πάλι μπαίνω στο σύστημα ή δηλαδή παραμένω. Παραμένει αυτό είναι παιδί, ελαστικό. Παιδί, Νομίζω παιδί. ότι είναι μια εξαιρετική παρέμβαση. Μπορεί να άργησε όπω προναφέρθηκε, αλλά είναι πολύ σημαντική. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα των ανθρώπων που τίθενται σε αυτό το καθεστώ. Και αν μη τι άλλο και με, την... με το ελαστικό σκέλο που αναφέρθηκε προηγουμένω. Και τη ανοχή, όπω αναφέρατε, νομίζω ότι δίδει τη δυνατότητα, δίδει δεύτερη και τρίτη ευκαιρία και φυσικά για του. Μα κάνει να μπουν α... ο κόσμο. Γιατί ο κόσμο θα βολευτεί όταν πάρει από το πρωτοδικείο του Πυρά ή ναι. το, πιο είπατε, το 2032. Ο Σου μη... λέμε το 2032 ναι. κάτι μπορεί να γίνει. Μπορεί ναι. να αλλάξει το ζωή μπορεί να βγάλω χρήματα. Θα βολευτεί πολύ με τι δικαστικέ αποφάσει του νόμου Κατσέλη ο κόσμο. Σίγουρα. Δεν ξέρουμε πόσοι θα μπουν. Οι δόσει πόσε είναι. Ε, εφόσον ε, πάρει τη ρύθμιση, οι δόσει ε, μοιράζονται σε 25 χρόνια. Οπότε είναι εκατοντάδε. Πάλι yeah. είναι ανάλογα η δόση, ανάλογα με το εισόδημα. Δηλαδή, εγώ και ο Ιωδάνη θα έχουμε το ίδιο, ή ανάλογα πάλι με το εισόδημα, εμένα θα μου δώσετε 20 χρόνια, του Ιωδάνη 25. Το και θα πάει δόση ποσό, ο αριθμό. Ο ναι. αριθμό θα δώσουν, όχι, είναι 25 χρόνια για όλου. Ό,τι yeah. και να Εκτό αν κάποιο ξεπερνάει το 80ο έτο τη ηλικία του, Οπότε θα είναι πρέπει... Είναι λίγο δύσκολο εκεί να... Ναι, θα πρέπει τέλος. να προσκομίσει π.χ. κάποιο τέκνο ή κάποιον εγγυητή, ο οποίος είναι σε μικρότερη ηλικία και μπορεί να, έτσι να πάρει τις 25 Και αν αποδημήσει να επιβαρυνθεί ο εγγυητής ή το τέκνο. Συνήθω θα βέβαια. είναι ο κληρονόμος. Οπότε ούτως ή άλλως θα επιβαρυνθεί, να μην το ξεχνάμε αυτό, σύμφωνα yeah. με την νομοθεσία, ο οποίο κληρονομής θα πάρει και τα χρέη. 25 είναι mm -hmm. 300 δόσεις. Yeah. Ακριβώς. Ένα άρα ναι, πραγματικά υπάρχει ελάφρυνση σε τη μηνιαία υποχρέωση βεβαίω, Ναι, κύριε Θέλω να πω ότι είναι αξιοσημείωτο, καταρχά καλοδεχούμενο, ότι έστω και έξι μέρε πριν τι εκλογέ, άρχισε τρει μήνε, λέτε. Ευτυχώ που έχουμε εκλογέ και έγινε σήμερα. Αν οι εκλογέ γινόταν αργότερα, μπορεί να αργούσε παραπάνω. Το θέμα των κόκκινων δανείων έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί πολύ νωρίτερα. Είναι ένα φόρτο και για το τραπεζικό μα σύστημα και φυσικά είναι μια τεράστια επιβάρυνση που ήρθε σε φυσικά πρόσωπα, σε νοικοκυριά, εξαιτία τη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα το πρώτο εξάμεινο του 2015 και αυτή τη υπερχρέωση τη οικονομία αλλά και τη υπερφυολόγηση που έγινε αυτά α, τα τέσσερα χρόνια. Είναι πολύ βασικό ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Απασχολεί και τα νοικοκυριά και τις τραπεζικές και τις τράπεζες. Φυσικά θα πρέπει να δοθεί κάθε βάρος για να βρεθούν οι κακοπληρωτές, αυτοί που εσκεμένα δεν πληρώνουν τα δάνεια του και επιβαρύνουν φυσικά και όλου του άλλου που έχουν βρεθεί σε πραγματική αδυναμία. Κύριε Κουρμού, μια που είστε εδώ, με τι 120 δόσει έχετε εικόνα τι γίνεται, Γιατί μαθαίνουμε ότι έχει διάφορα προβλήματα ε, το ε, σύστημα. Κατα... Μέχρι στιγμή στι 120 δόσει ε, για φυσικά πρόσωπα στην εφορία και για φυσικά και νομικά πρόσωπα ασφαλιστικά ταμεία, η ρύθμιση προχωράει κανονικά. Έχουν μπει πάνω από 200.000 αφημοί. Ε, μόλις πρόσφατα, με πράξη νομιτικού περιεχομένου, έγιναν και 120 για νομικά πρόσωπα, το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί εντός των ημερών μέσα στην αντίστοιχη πλατφόρμα της ΑΔΕ. Υπάρχει περίπτωση, αυτό λίγη το Σεπτέμβριο νομίζω, δεν είναι Στο μέχρι το τότε. 31. Μπορεί να το φέρουμε να το... μετά τις εκλογές να μας πιέσουν οι ξένοι και να το φέρουμε Ιουλίο ή Αύγουστο; ε, Σίγουρα θα υπάρχει πίεση, γιατί η στάνταρ θέση του στα τελευταία χρόνια ήταν ότι δεν πρέπει να κακομαθαίνουμε όλοι μας με πολύ με δόσεις ε, μακροχρόνιας. Ε, ωστόσο, θεωρώ το οικονομικό επιτελείο ότι ε, είναι κάτι που έχει τεκμηριωθεί σωστά και νομίζω ναι. μπορεί να προσπεραστεί. Να δούμε και ποιο θα είναι το οικονομικό επιτελείο, αν θα είναι το ίδιο ή αν θα αλλάξει. Ναι, ε, ε, αλλά ο δημοσιονομικό χώρο που αποδεδειγμένο υπάρχει πλέον μετά την έξοδο από τα μνημόνια δίνει αυτή τη δυνατότητα και για τι εκατομμύρια δόσει και για τα λήξη πρόθεσμα. δυστυχώ διαφωνεί μαζί σα ο διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδο. Καλά. Δια, 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 διαχρονικά διαφωνεί ο κ. Τριμάρα. Είναι καθίσα αφού ετάχθη η κυρία Σαρντακού. Μαχη πολιτική είναι η δήλωση του διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδο, παρά πολλέ φορέ Πάρα πολλές φορές... Αυτό που λέει για το πλεόνασμα, τα... ότι θα είναι μειωμένο, ότι δεν θα πετύχετε... Δεν θα πετύχετε Έχει αποδειχθεί αυτό, νομίζω, και από δηλώσει στο παρελθόν. Πολλές φορές φεύγει από το θεσμικό του καπέλο, αν θέλετε, και προχωράει σε δηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα, που δεν νομίζω ότι άπτεται των αρμοδιοτήτων του. Αλλά, αν πάση περιπτώσει, ήθελα να σταθώ σε αυτά τα δύο σημαντικά ζητήματα που ανέλησε... Ε, ο... Κύριο Ε, και για τι 120 δόσει, αλλά όλα αυτά είναι απότοκα, απόρρια δηλαδή, τη της, της περπατησία που έχει βρει πλέον η χώρα. Αναμφίβολα από τον Αύγουστο του 2021 και ειδικά μέσα στο 2019, βλέπω ότι υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει ο δημοσιονομικό χώρο για να λαμβάνουν χώρα αυτά τα οποία για τόσα χρόνια περιμέναμε. Διότι είναι μια ανάσα, αναμφίβολα και για του δανειολήπτε. Το βλέπουμε και με την ελαστικοποίηση και με όλο το σχηματισμό που έχει δημορφωθεί γύρω από τι 120 ειδό, αλλά Άλαισθηκε. και για τι υποχρεώσει ακινήτων.